έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο ζεστούς βασικά προσκεκλημένους σήμερα στο στούντιο της εκπομπής και πάμε ευθύς αμέσως να τους καλωσορίσουμε. Είναι η κυρία Κάλια Χουρδάκη και ο κύριος Μανούσος Παιδιαδίτης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ένα ζεύγος. Μπορούσαμε βασικά να έρθουμε να πούμε την αλήθεια. Oh. Σας παρακολουθούμε, σας θαυμάζουμε, σας συγχαίρουμε. Γιατί όμορφα και τι λαμπερά παιδιά που είστε. Oh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φιλόξενα. Έχω και το make-up, δεν θα φανεί το κόκκινο του. Όχι, έτσι είναι. Πραγματικά είστε μια οάση στην τηλεοπτιέρη μου. Πραγματικά, να είστε καλά. Εμείς θέλαμε να πούμε τόσο διθυραμβικά σχόλια και έρχεστε και το κάνετε εσείς και τώρα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Εγώ θα πω ότι εσείς αποτελείτε όαση μέσα σε όλη αυτή την αγορά των προϊόντων και των δυνατοτήτων που παρέχονται στους καταναλωτές, στο καταναλωτικό mm-hmm. κοινό. Λοιπόν, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, Bioaroma Crete. Okay. Ξεκινάμε σωστά. Από εκεί, καλά το πάμε. Ωραία. Πρόκειται για μια πρωτοπόρο πράσινη εταιρεία και όχι μόνο, που δουλεύεται με απίστευτα πρότυπα καινοτόμα ως προς τη δημιουργία καλλυντικών και στοιχείων αισθητικής. Έτσι. Τα ξέρετε εσείς οι γυναίκες, θα τα μάθουμε κι εμείς. Και εσείς να είστε αποδέκτες, μόνο οι γυναίκες δηλαδή, και όσους άντρες απευθύνονται. Έτσι, και λειτουργείτε με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, πάντα σεβόμενοι το περιβάλλον και εκμεταλλευόμενοι την πρώτη ύλη από το χωράφι μας, δημιουργείτε καλλυντικά κρέμες γενικότερα και έλαια, τα οποία μας ομορφαίνουν τη ζωή και την καθημερινότητα. Πρόκειται για μια τοπική επιχείρηση εδώ, κριτική επιχείρηση, ντόπια επιχείρηση, που άντεξε στους καιρούς, τους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής κρίσης και αυτή τη στιγμή τα προϊόντα σας διοχετεύονται σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Αυτό κρατάμε. Παράδειγμα, προς μίμηση είστε ένα ζευγάρι που αποπνέει αισιοδοξία. Πίστη και θέληση. Μας συγκινείτε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μας συγκινείτε. Σας ευχαριστούμε. Ο Μανούσος τώρα νομίζω ότι σαν ο δημιουργός βασικά αυτής της εταιρείας και ο χημικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη την παραγωγή, νομίζω ότι μπορεί σίγουρα να ξεκινήσει να πει έτσι λίγο πάνω στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε και εγώ λίγο να αναφερθώ μετά στο κομμάτι της ομορφιάς λίγο παραπάνω. Βέβαια. Νομίζω. Το γυναικείο στοιχείο. Χρειαζόμαστε. Κύριε Παιδιαδίτη. Ωραία. Μανούσος. Μανούσος. Εμείς ξεκίνησαμε πριν 15 περίπου χρόνια. Ναι. Ο χώρος μας είναι στην είσοδο του Αγίου Νικολάου. Και έχουμε μια καθετοποιημένη επιχείρηση όπου είμαστε από το χωράφι στο ράφι. Oh. Είναι ωραίο αυτό το σλόγγαν. Θα το χρησιμοποιήσουμε, να το θυμηθούμε. Έχουμε μια μεγάλη έκταση γύρω στα 100 στρέμματα όπου καλλιεργούμε με βιολογικό τρόπο γύρω στα 50 είδη διαφορετικών αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων. Βιολογικά μελίσια, όπου βγάζουμε το δικό μας μελισσοκέρι, μέλ κτλ. Και εκεί παράγουμε το 90% των πρώτων υλών των προϊόντων μας. Παράγουμε γύρω στα 250 διαφορετικούς κωδικούς στη μονάδα μας και οι πρώτες μας ύλες είναι όλες από εκεί πιστοποιημένες 100% βιολογικές και είναι από τα ελάχιστα προϊόντα στον κόσμο τα οποία είναι καλλυντικά τόσο φυσικά που τρώγονται. Δηλαδή μπορεί να τα δοκιμάσεις. Και χωρίς μέσα συντηρητικά, χωρίς μέσα χημικά, είναι με αγνές συνταγές. Και όχι μόνο αγνές, είχαμε ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια και κάναμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Τμήμα Χημίας και είδαμε πως πριν 4.000 χρόνια είχαν ξεκινήσει οι Μινωίτες. Ξέρετε, η βιομηχανία καλλυντικών το ξεκίνησε εδώ και ήταν το δεύτερο εξαγώγημο προϊόν προς την Αίγυπτο και στη Μεσόγειο μετά τα Αγγεία. Τώρα έχουμε το ελαιόλαδο και αυτό το εξάγουμε χήμα στην Ιταλία. Τότε ήταν, όπως είναι τώρα η Γαλλία, ήταν τότε οι Μινωίτες. Και φέρανε μάλιστα αρωματοποιούς από την Κύπρο και τους κάνανε μεταγραφή ο Μίνωας εδώ. Πόσο σημαντικά στοιχεία μαθαίνουμε. Αυτό το πράγμα τώρα θα το δείξουμε σιγά σιγά και σε αυτή τη φάρμα. Θα είναι επισκέψιμη από τον άλλο χρόνο και θα είναι πάρκο αρχαίας αρωματοποιίας και φυτικών βαφών. Και εκεί θα δείχνουμε κάποια τέτοια πράγματα για τα νέα μας παιδιά και για τους ξένους. Όσο ώρα μιλάτε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, εμείς βλέπουμε πλάνα από το αρχείο της εκπομπής που περιλαμβάνουν μέσα την έκταση στην οποία υπάρχει η πρώτη ύλη, το γήινο στοιχείο της υπόθεσης, από το μηδέν δηλαδή, από εκεί που ξεκινούν όλα, από το χωράφι στο ράφι, μια απίστευτα μεγάλη έκταση με πληθώρα βοτάνων. Είναι ένας παράδεισος βοτάνων πραγματικά. Γιατί και η ίδια η Κρήτη μας είναι παράδεισος βοτάνων λόγω του μικροκλίματος και του εδάφους. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως και με το ελαιόλαδο, όπως και με αυτά, πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε αυτά τα προϊόντα. Και αυτό είναι και το μήνυμά μας και και στους συντοπίτες μας. Δηλαδή, τα προϊόντα μας πρέπει να αλλάξουν λίγο χρήση. Όχι πια το ελαιόλαδο μόνο σαν τρόφιμο, αλλά σαν φάρμακο. Αυτά τα προϊόντα είναι φάρμακα και
Έχετε δίκιο. Γιατί είναι full σε αντιοξειδωτικά, σε πολυφενόλες, σε τόσα και τόσα. Και αυτά είναι και το μέλλον της παραγωγής στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τρίτες χώρες που βγάζουν τεράστια μεγέθη σε χαμηλό κόστος. Αλλά τέλος πάντων, για να μην χρονοτριβώ. Καθόλου. Να σας, έχουμε μείνει με το σώμα ανοιχτό. Εμείς μπορούμε να καθόμαστε εδώ, μιλάμε για ώρες. Αλλά... για ώρες. Να το κανονίσουμε. Να το κανονίσουμε. Με το εμπορικό μας τμήμα, με τη σκηνοθέτη μας τη Δανάη, να καθίσουμε εδώ πέρα. Όση ώρα, γιατί σας έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι καινοτομούν. Είμαστε δύο άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε και προς τα νέα παιδιά αυτή, και αυτό το, πώς να σας το πω, το πνεύμα της δημιουργίας. Mm-hmm. Το ότι είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο και όταν πραγματικά έχεις μεράκι και το ψάχνεις και επιμένεις και αγώνα, σίγουρα θα πετύχεις. Και αυτό πρέπει να το πιστέψει η νέα γενιά και πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την ευλογία που μας έχει δώσει ο Θεός σε αυτόν τον τόπο. Για να μην με ψημερούμε συνέχεια. Έτσι. Μόνοι μας διαγράφουμε τις τύχες μας. Και να υποθέσω τώρα ότι έχετε έναν τοίχο γεμάτο από βραβεύσεις, μετάλλια, πιστοποιήσεις, χωράνε. Ναι. Τα έχετε τοποθετήσει κάπου αλλού διαφορετικά για να είναι όλα μαζί. Θα πω το εξής. Όλο αυτό το ταξίδι τώρα που έχει ξεκινήσει εδώ και πόσα χρόνια, Μανούσο? 15. Εγώ χάνω τα χρόνια, να ξέρετε. Περνάνε οι μέρες, οι ώρες, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Οπότε, πριν από λίγα χρόνια λοιπόν, ξεκίνησε και μας ήρθε το πρώτο βραβείο. Μάλιστα, εδώ μπροστά μας έχουμε φέρει και ένα προϊόν το οποίο έχει βραβευτεί αυτή τη στιγμή σαν το καλύτερο οργανικό προϊόν στη Σουηδία. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά ο διαγωνισμός έγινε στη Σουηδία. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος που έρχεται από εμάς, από το αποστακτήριό μας, επειδή είναι και επισκέψιμος ο χώρος, από μόνοι τους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, κατανοούν, δεν ξέρω, το νιώθουν. Νιώθουν όλη αυτή την προσπάθεια και από μόνοι τους θέλουν να γίνουν πρεσβευτές της εταιρείας στο εξωτερικό. Αλήθεια, αυτό είναι, ναι, είναι ανεπανάληπτο επιτυχία. Αυτό. Επιτυχία. Επιτυχία. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Οπότε αυτό το βραβείο, γι' αυτό σας είπα, μας ήρθε, γιατί κάποια λοιπόν η οποία πήρε την πρωτοβουλία, κάποια κοπέλα, και λέει: εγώ αυτό το προϊόν το αγαπώ γιατί εγώ η ίδια το χρησιμοποιώ και θα το προτείνω στην Επιτροπή. Και μετά μας ήρθε λοιπόν αυτό το βραβείο. Χωρίς να το πω και ποτέ δεν το περιμένατε, δηλαδή. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Και είναι, νομίζω αυτή είναι η επιβράβευση όλων των κόπων, το μεράκι που έχετε για να δώσετε απλόχερα στον κόσμο κάτι αληθινό, κάτι ζεστό, κάτι από τα χέρια σας, από τον τόπο μας. Θέλουμε να δείξουμε την αλήθεια και το φως. Που πριν 4.000 χρόνια ξεκίνησαν οι Μινωίτες και έδωσαν τον πρώτο πολιτισμό της Ευρώπης. Και τώρα δυστυχώς η Ευρώπη έχει χάσει λίγο το φως και είναι στο σκοτάδι. Έτσι. Και είναι μόνο στο fast food και στη γρήγορα και ταχύτητα και όλα. Πρέπει να ξαναδώσουμε αυτό το φως. Αυτό είναι ο ρόλος που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Και επ' ευκαιρία να σας δείξω ότι σε αυτό εδώ το προϊόν είναι από βιοπλαστικό. Οι συσκευασίες μας είναι όλες πρωτοπόρες. Αμάν, θα μας τα πείτε όλα αυτά. Γιατί έχω μια πληροφορία για την μια νέα συσκευασία, νομίζω, την οποία μας έχετε φέρει και στο πλατό εδώ, στο στούντιο, η οποία αφού καταναλωθεί το προϊόν που βρίσκεται στο εσωτερικό, μπορεί να φυτευτεί στο χώμα, στην αυλή μας, στο σπίτι μας. Και όχι μόνο να φυτευτεί. Και να φυτρώσουν βότανα της Κρήτης. Αυτό είναι. Απίστευτο. Το μέλος της συσκευασίας. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Φροντίζουμε το περιβάλλον. Έτσι. Αυτό είναι. Φροντίζουμε το περιβάλλον, φροντίζουμε και τον άνθρωπο. Τι εννοούμε 100% βιολογικά προϊόντα, παρακαλώ, εξηγήστε μου, γιατί καμιά φορά ο κόσμος τα τσουβαλιάζει όλα. Φυσικά, βιολογικά. Εσείς είστε στο κομμάτι το βιολογικό. Στο 100% βιολογικό. Ποια είναι η διαφορά? Σε σχέση με το φυσικό και το βιολογικό. Ναι. Τώρα, επειδή λίγο πουλάει το φυσικό, έχουμε μάθει τώρα και σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομείς να λέμε φυσικά κτλ. Αλλά το θέμα είναι από πίεση ο κάποιος που γνωρίζει και διαβάζει τα ingredients, τα συστατικά, ας πούμε, και αυτό λίγο πρέπει να εκπαιδευτεί και ο κόσμος το τι χρησιμοποιεί και το τι περιέχει. Και αυτό τώρα σιγά σιγά, ίσως και με εδώ και με τη συνεργασία, λίγο να πούμε αρκετά πράγματα για γενικά τι είναι το καλλιντικό και τι κρύβει πίσω. Τι είναι τελικά μια μπράντα και το τι πληρώνεις όταν παίρνεις ένα καλλιντικό και τι στην ουσία βάζεις στο δέρμα σου, το οποίο απορροφάται και μπαίνει στην κυκλοφορία του δέρματος, δεν είναι κάτι απλό. Το 100% βιολογικό είναι λοιπόν ότι όλες μας οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, εμείς δεν βάζουμε ούτε στα ίδια τα φυτά, δεν βάζουμε καθόλου λιπάσματα, καθόλου φυτοφάρμακα. Σκεφτείτε ότι το μόνο λιπάσμα που βάζουμε είναι έχουμε δικό μας μεγάλο κομποστοποιητή, που ό,τι φυτικό υλικό κάνουμε μετά που κάνουμε τις αποστάξεις και παράγουμε τα εθέρια έλαια, όπου είναι τα βασικά μας δραστικές ουσίες που βάζουμε μέσα στα προϊόντα, γιατί εμείς εκεί στη μονάδα έχουμε αποστακτήριο εθέρων ελαίων, έχουμε όλα γίνονται εκεί. Έχουμε εργαστήρια καλλιντικών φυσικών, έχουμε αρωματοποιία. Η κυρία εδώ είναι αρωματοποιός.
Έχουμε φυσικά αρώματα τα οποία σας κάνουν και καλό. Σας θεραπεύουν κιόλας. Σας κοιτάει και σας θαυμάζει. Σαπονοποιείο. Αυτό είναι το παρατηρώ και εγώ δεν είμαι δηλαδή από το εντόπισα. Κοίταξε, εδώ πέρα είναι, ο ένας δίνει δύναμη στον άλλο γιατί διαφορετικά στις αυτές δύσκολες εποχές, αν ήμασταν μόνοι μας δεν θα προχωρούσαμε. Ο ένας δίνει δύναμη στον άλλο και μαζί πορευόμαστε γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αυτά τα πρότυπα μου αρέσουν, Χριστιανά. Αυτά τα πρότυπα. Βλέπεις ένα ζευγάρι και προχωράει μπροστά, καινοτομεί, σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τον καταναλωτή πάνω σε ιατρικά δεδομένα στοιχεία πλέον και αξιοποιώντας την πρώτη ύλη που βγαίνει από τη γη μας, δεν κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και ότι αποτελεί ένα πρότυπο για όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι χανόμαστε λίγο σε αυτή τη διαδρομή της ζωής και την επαγγελματική διαδρομή που εσείς έχετε καταφέρει, όπως είπα προηγουμένως, να ξεφύγετε και εκτός ελληνικών συνόρων. Ήθελες κάτι να ρωτήσεις πριν. Θέλω πολλά να ρωτήσω εγώ, αλλά παρόλα αυτά. Βλέπω εκεί το γυναικείο μου μάτι όλα αυτά τα προϊόντα. Και νομίζω κάτι θα απευθυνθώ σε εσένα. Εάν θέλεις έτσι να μας πεις κάποιες πληροφορίες για το δικό σου αγαπημένο ή για το τι αγαπούν περισσότερο οι γυναίκες και οι άντρες. Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τα προϊόντα. Χαρά θα τα να μιλήσουμε ευχαρίστως για τα προϊόντα, γιατί πραγματικά αυτά είναι και οι πρεσβευτές μας, πραγματικά. Έτσι, στο εξωτερικό και η απόδειξη. Οπότε εμείς μπορεί ωραία να τα λέμε, ωραία να έχουμε τις πιστοποιήσεις μας, αλλά το θέμα είναι και η δράση των προϊόντων. Έτσι, πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι που δεχόμαστε καθημερινά μηνύματα από τους ανθρώπους για την δράση και για το πόσο αποτελεσματικά είναι και ιδιαίτερα από ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα με χρήση άλλων καλλιντικών. Αυτό λοιπόν μας δίνει και εμάς ένα πλεονέκτημα. Αυτά λοιπόν που έχουμε φέρει μπροστά, εδώ τώρα και δείχνουμε, είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μικρή, έτσι, ένα πολύ μικρό δείγμα. Έχουμε, φανταστείτε, περισσότερους από 200 κωδικούς, εθέρια έλαια που αποτελούν και τη βάση όλων μας των αρωμάτων, κρέμες για το πρόσωπο, για το σώμα κτλ. Είναι όλα θεραπευτικά καλύτερα. Αλλά θα ήθελα λίγο να σταθώ στις ονομασίες των προϊόντων μας και των σειρών. Για πείτε μας. Για βες. Λοιπόν, δεν μπορεί, θα το έχετε μελετήσει και αυτό. Γενικά είμαστε πολύ της ανάλυσης, η αλήθεια είναι. Αυτό μας έχει λίγο πάει πίσω, δεν ξέρω. Θέλουμε να κάνουμε πολύ αργά και σταθερά βήματα. Αλλά τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τα ονόματα των προϊόντων, επειδή όλες μας οι συνταγές είναι με βάση τις μινωικές συνταγές, έτσι, θέλαμε λοιπόν και όλα αυτά τα ονόματα να είναι από εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, μπροστά εκεί έχουμε μία σειρά, την Θεαγγέλης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το δώρο των θεών. Και ποιο ήταν το δώρο των θεών για τη μινωική εποχή? Ήταν ο δίκταμος. Ο δίκταμος λοιπόν είναι ένα από τα βασικά συστατικά που χρησιμοποιούμε σε όλα μας τα προϊόντα. Θα πω ότι σε παγκόσμια, έχουμε μάλιστα την παγκόσμια καινοτομία να παράγουμε το εθέριο έλαιο από τον δίκταμο στο αποστακτήριό μας. Μπράβο. Οπότε το οποίο είναι θαυματουργό πραγματικά. Και δεν το ξέραμε. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό. Ότι... Ναι. Μπορούμε να έχουμε ένα ακούγεται και πολύ ξυρικό το Θεαγγέλης, αλλά ο Αριστοτέλης έλεγε ότι τα κρικρή όταν τα χτυπούσαν με δηλητηριασμένα βέλη, πηγαίναν, βρίσκαν το δίκταμο με το ένστικτό τους, τον μασουλούσανε, έγλυφαν την πληγή και το αποβαλόταν το δηλητήριο και θεραπεύονταν. Ένστικτοδός. Το εθέριο έλαιο εμείς που βγάζουμε, το δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν σχίσει το δέρμα τους, έχουν είτε από ραγάδες, είτε από ουλές, από ατυχήματα κτλ. Και βλέπουμε το θαυματουργό γεγονός να αναπλάθει τα κύτταρα του δέρματος. Έχει αυτή την ιδιότητα. Μια θαυματουργική ιδιότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να το προβάλλουμε στο εξωτερικό και όχι να ξεκινάμε να προβάλλουμε ξενόφερτα, αργάν, το ένα το άλλο. Έχουμε ωραία είναι και αυτά μας. Είναι όλα ωραία. Αλλά εμείς είμαστε πάντα τη στάση στα δικά μας προϊόντα, τα οποία είναι άγνωστα, αυτά να βγάζουμε προς τα έξω. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης γι' αυτό. Και είμαστε στον τομέα της νανοτεχνολογίας, όπου και το τμήμα φαρμακευτικής στην Αθήνα και εδώ στο Ηράκλειο κ. Κατερινόπουλος, όπου αναλύονται πάνω στο δίκταμο και στην Αλαδανιά, το λάβδανο που γίνεται αισθησία στο μυλοπόταμο, τα ενεργά συστατικά και πώς επιδρούν στο δέρμα και με ειδικά νανοσωματίδια να περνάνε μέχρι την κατώτερη στιβάδα του δέρματος και να δεκαπλασιάζουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα σε άμεσα αποτελέσματα. Κάλια να υποθέσω, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος από ροδοπέταλα. Σίγουρα δυσκολευτήκατε. Σίγουρα έχεις και ανθρώπους δίπλα σου που σε στήριξαν στην επιλογή σου, σε αυτό που κάνεις με τόση αγάπη. Ευχαριστώ που μου δίνεις πραγματικά αυτή την ευκαιρία να πω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας έχουν στηρίξει. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τους γονείς μας, οι οποίοι, παρότι ήταν όλο αυτό πολύ παράτολμο πραγματικά, αυτή η κίνηση, ναι, σου λέει τώρα με τι θα ασχοληθείτε. Γενικά μας αντιμετώπιζαν σαν UFO, σου λέει τώρα εσείς από πού ήρθατε. Είναι άγνωστο. Εθέρια, έλεγα, τι είναι αυτό, ας πούμε. Αλλά ναι, οπότε λοιπόν πραγματικά ευχαριστώ, γιατί μας έδωσαν τη δύναμη να το πιστέψουμε πρώτα απ' όλα, έτσι, και να συνεχίσουμε. Μετά, συνεργάτες όπως, θέλω να πω δημόσια τα ονόματά τους. Ό,τι θέλεις. Δεν το περιμένουν τώρα, αλλά θα το πω. είναι ο Αριστόδημος ο Κατσούλης. Είναι ο άνθρωπος που είναι το δεξί χέρι εδώ του Μανούσου. Από συμφοιτητές ξεκίνησε η σχέση τους, χημικός και εκείνος. Και εκείνος βοηθάει λοιπόν πάρα μα πάρα πολύ στην παραγωγή των προϊόντων. Και θα πω και για άλλον έναν άνθρωπο, θα πω για την Δόξα τη Λυράκη, η οποία αυτό το κορίτσι πραγματικά έχει δώσει όλη της την ψυχή. Είναι, όλοι το λένε κιόλας, ότι είναι η ψυχή της εταιρείας μας. Οπότε πραγματικά ευχαριστούμε. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Μπράβο. Αλλά το τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι σε αυτόν τον άνθρωπο που κρύβεται, που είναι δίπλα μου βασικά. Το σύζυγο, Το σύζυγο, στο Μανούσο. Γιατί πραγματικά με έκανε άλλον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα να πω. Εγώ ξεκίνησα από γερμανική φιλολογία και συνέχισα σε έναν πολύ υπέροχο, μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Να πω ότι χάρη σε εκείνον πίστεψα στον εαυτό μου και προχώρησα να γίνω αυτή τη στιγμή αρωματοποιός, ούτε κι εγώ δεν το πιστεύω ακόμα που το λέω. Η έρευνά μου πάνω σε αυτό το κομμάτι και η αγάπη μου πραγματικά ξεκίνησε από την αγάπη που έχω σε αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Οπότε και αυτή τη στιγμή επίσης με στηρίζει. Τι συγκινητικά λόγια. Με στηρίζει αφορμή μια... τώρα αυτά από τη γυναίκα. Θα πω επίσης ότι με στηρίζει. Μια παρουσίαση, έτσι. Και αυτός, αλλά και τα παιδιά μας με στηρίζουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθώ και σπουδές βιοιατρικών επιστημών. Οπότε... Μετά σπουδάζω φοιτήτρια ξανά. Έχουμε την επιχείρηση, έχουμε τα παιδιά, έχουμε δύο παιδιά μικρά. Επιπλέον βασανά. Λέει τον πόλεμο τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά πραγματικά είναι στιλοβάτης και θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να του αφιερώσω ένα τραγούδι. Κύριε παιδιά, δείτε. Είναι έκπληξη, αυτό δεν το ήξερα. Δημόσιο βήμα στη σύζυγο τώρα για να σας ευχαριστήσει για όλο αυτό που έχετε προσφέρει. Ναι. Και όχι στη σύζυγο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλους εμάς που μας χαρίζετε πάρα πολύ. Ξέρετε την αγάπη μου για αυτή. Χωρίς εκείνη δεν θα έκανα τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Το εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι ο αλληλοσεβασμός. Εκεί στηριζόμαστε. Οπότε λοιπόν εγώ. Έχει ένα χάρισμα στη φωνή της η Κάλια. Για να ρίξουμε. Αυτό... Λοιπόν, εγώ Μανούσο έχω να σου πω το εξής. Ήταν η ζωή μου ένα δωμάτιο σκοτεινό. Ήρθες εσύ και όλα τα φώτα άναψαν. Ήταν το κορμί μου ένα φόρεμα παλιό. Κι ήρθες εσύ και όλα μέσως άλλαξαν. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου, στο κορμιού τα παλάτια σου, σαν βασίλισσα μπήκα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Αν υπάρχει παράδεισος, επιτέλους τον βρήκα. Αν υπάρχει παραδείσος. Σε ευχαριστώ. Αυτό θα σου πω μόνο. Ήταν η ζωή μου ένα δωμάτιο σκότεινο. Γιατί να πω τώρα. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Μπράβο σας. Εγώ τρελάθηκα. Συγκινηθήκατε. Τρελαθήκατε. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Νομίζω θα πρέπει να είστε πολύ περήφανος για τη σύζυγο όπως είναι η ίδια Θεού, για μένα είναι δώρο Θεού. Πραγματικά σε έχουμε, δεν ξέρω αν είστε παντρεμένοι. Ναι. Σας έχουμε να καλλιρίσεις σε μια τέτοια σχέση. Μπράβο σας. Πω, ανατριάσαμε εδώ. Μπράβο, ναι. Και έχετε και εξαιρετική φωνή, έτσι, να το πούμε για αυτό τελικά, πλην των άλλων, έτσι. Μπράβο σας. Πολλά χαρίσματα. Και είναι ένα παράδειγμα που, αν η αγάπη είναι δυνατή τελικά και το δέσιμο δύο ανθρώπων, δεν του σταματάει κανένας. Ούτε στην κοινή πορεία. Έτσι, ούτε στην κοινή πορεία, στη ζωή, αλλά ούτε και στην επαγγελματική. Μπράβο σας. Γι' αυτό πηγαίνετε μπροστά, γι' αυτό έχετε επεκταθεί, γι' αυτό αποτελείτε παράδειγμα για όλους εμάς.
επαγγελματικό, αλλά και άποψη ζωής. Να είστε καλά, παιδιά. Αλλά καλά. Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Και κοιτώ και τους δυο σας. Δανάη, παρακαλώ την πρώτη έκπληξη. Παρακαλώ. Ορίστε λοιπόν, ο κύριος Χάρης Αλεξάκης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, την όμορφη παρέα σας. Με το Χάρη γνωριζόμαστε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και για να του ζητηθεί να μιλήσει για εσάς και να βγει, σημαίνει ότι είναι κάτι ουσιαστικό. Πραγματικά. Γιατί πραγματικά είναι ένα πρότυπο νέου ανθρώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μακάρι να είχαμε κι άλλους σαν το Χάρη και στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Χάρη Αλεξάκη, δύο λόγια για αυτό το εξαιρετικό επαγγελματικό δίδυμο και όχι μόνο. Και βεβαίως για τα προϊόντα τα οποία έχουν κερδίσει πλέον την αγορά. Νομίζω καταρχήν από την πλευρά μας, σαν Δήμος Αγίου Νικολάου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση στο Δήμο μας. Νομίζω ότι τα παιδιά, το δέσιμό τους και η προηγούμενη παρουσίαση που τα λέει όλα, καταλαβαίνετε για το βάθος, την ποιότητα, την επιμονή, τη γνώση και νομίζω ότι αυτά που έχουν καταφέρει να συνδυάσουν αποδεικνύουν γιατί είναι τόσο επιτυχημένη η επιχείρηση και νομίζω ότι είναι παράδειγμα για όλους μας και ακόμα και σε εμάς, γιατί μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να μην έχει άμεση επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως η αξιοποίηση των φυσικών αγαθών, η καινοτομία, όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε όλους μας. Είναι κάτι που το Μανούτσος με την Κάλια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Όσες φορές, καταρχήν να πω ότι και τους ευχαριστώ για αυτό το βήμα, γιατί όποτε τους έχει ζητηθεί η βοήθεια να μας βοηθήσουν, να μας προσφέρουν προϊόντα τους, που είναι νομίζω και διαφήμιση και για μας, αλλά και για την επιχείρησή τους, ήταν δίπλα μας. Κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και παραπάνω πράγματα για να υλοποιήσουμε. Ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα να καταφέρουμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Και χαίρομαι γιατί σίγουρα ό,τι βάζουν στο μυαλό τους το φέρουν εις πέρας και το δημιουργούν. Άρα υπάρχει και αυτό το επίπεδο. Εγώ επίσης θα σας καλέσω όλη την εκπομπή. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναφιλοξενήσουμε στον Αγίου Νικολάου. Και προετοιμαζόμαστε κι εμείς σιγά σιγά για το καλοκαίρι. Για να μην θα την κάνει την πρόταση. Πριν ένα χρόνο θα μιλούσαμε για καρναβάλια και απόκριες, έτσι. Μα, ξύνεις πληγές. Δεν ξύνω, Χριστιανά μου. Χάρη, σίγουρα το παράδειγμα των δύο ανθρώπων που έχουμε εδώ θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι και παράδειγμα πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθεί όσον αφορά την αηφόρα ανάπτυξη γενικότερα στους δήμους, στις περιοχές όλης της χώρας και το ότι έχει έδρα, έχει βάση και γέννηση και αρχή στον Άγιο Νικόλαο σημαίνει ότι από εκεί θα πρέπει τα πράγματα σιγά σιγά να αλλάζουν. Όπως είπα, είναι παράδειγμα, θα πρέπει να παραδειγματιστούν, δηλαδή η καινοτομία, η φαντασία, πραγματικά. Έτσι. Αυτό που ήθελα να πω, την επόμενη φορά που θα σας φιλοξενήσουμε στον Άγιο Νικόλαο σαν εκπομπή, θα ενθουσιαστείτε όπως ενθουσιάστηκα και εγώ από την πρώτη φορά που επισκέπτηκα σε αυτόν τον χώρο που πραγματικά δεν θυμίζει κάτι. Ονειρικός. Έτσι, μιλάμε για ένα χώρο που πραγματικά είναι κόσμημα, θεωρώ, για τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά και δημιουργεί μια άλλη αίσθηση. Πραγματικά, η σημασία στη λεπτομέρεια που δείχνουν ο Μανούσος και η Κάλια είναι παρμιώδης. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι έχουν κάνει, όπως έχετε ακούσει, οι συνεργασίες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η αξιοποίηση και σε βάθος γνώση και αναζήτηση των προϊόντων, των υλικών και των διαδικασιών που θα χρησιμοποιήσουν. Καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Από καρδιά. Καλή συνέχεια. Χάρη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας σε όλους. Γεια σου. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εδώ. Όχι. Έλα, πες το, αποκάλυψέ το. Κάντε να αποτελειώσει. Είστε έτοιμοι. Ναι. Δανάη, το δεύτερο μας δώρο, την δεύτερη μας έκπληξη, παρακαλώ πολύ. Τον κύριο Αλέξανδρο Κιτρινιάρη, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, παρακαλώ. Ποια είναι η σχέση σας με τον κύριο? Ή να μας πει ο κύριος για εσάς. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Καλό μεσημέρι. Χριστιανά και Λευτέρη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δυνατό εγχείρημα το οποίο στην εξέλιξή του με τον Μανούσο και την Κάλια βρεθήκαμε το 2018, νομίζω, το Νοέμβριο. Ήταν όταν η Κάλια με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει ότι
Γεια σας, μας αρέσει η δουλειά σας και θα θέλαμε να κάνουμε μια συνάντηση για μια ενδεχόμενη συνεργασία. Εν τέλει καταλήξαμε να μιλάμε 3 ώρες περίπου στο τηλέφωνο και εκεί πέρα φάνηκε πως δέθηκε ο πρώτος δεσμός ο οποίος γεννήθηκε στην επικοινωνία και έτσι ξεκίνησε μια πορεία όπου εν τέλει σχεδιάσαμε και ολοκληρώσαμε το καινούργιο μουσείο και βιωματικό κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο. Το οποίο για μένα ήταν ένα έργο σταθμός, κλειδί, γιατί αυτή η συνεργασία στην πορεία της εξελίχθηκε ως φιλία και ως σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης, όπου πραγματικά η επαφή μου με τον Μανούσιο και την Κάλια συνεχίζεται και συνεχίστηκε μετά από αυτό. Τόσο ζεστά και τόσο θερμά. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή, που ερχόμουν στην Κρήτη για επιβλέψεις και τα γλέντια, η φιλοξενία, η υπέροχη οικογένειά τους. Πόσο όμορφα λόγια λένε δικοί σας άνθρωποι. Τα τραπέζια που κάναμε. Εννοείται, σίγουρα. Εδώ σας ξέρουμε εμείς μισή ώρα, ούτε μισή ώρα. Και μας κερδίσατε. Βγάλε άποψη. Έχουμε βγάλει άποψη. Εμείς σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Μακάρι να ισχύουν τα μισά και εντάξει, θα γίνουμε καλύτεροι. Κυρία Κιτρινιάρη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Είναι πολύ σεμνός, βέβαια, να ξέρετε. Δεν έχει πει για όλα τα βραβεία που έχει, δεν έχει πει για όλα αυτά που έχει καταφέρει και που μαζί του καταφέραμε κι εμείς να πάρουμε αυτή τη στιγμή πρώτο παγκόσμιο βραβείο. Έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε μια επόμενη συνάντηση. Κύριε Κιτρινιάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Και εγώ θα σας πάω, θα σας ταξιδέψω, θα σας πάω μέχρι τη Γαλλία, γιατί θέλουμε να συνομιλήσουμε και με την κυρία Σοφία Μαυρουδή, η οποία θέλει να σας πει μια καλησπέρα, ένα καλό μεσημέρι, κάτι. Κυρία Μαυρουδή, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Για τον Μπιοάρωμα Κρήτη ήρθαμε να μιλήσουμε. Έχουμε μιλήσει βέβαια και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει μια τρελή ενδοσκόπηση ότι έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις, με όλα τα προϊόντα, τα εξαιρετικής ποιότητας, βιολογικά προϊόντα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με 2 ανθρώπους διαμάντια. Και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για όλο αυτό το εγχείρημα ζωής το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν πετύχει. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε, που με καλέσατε στην εκπομπή. Άκουσα εκπληκτικά πράγματα, τα οποία δεν γνώριζα. Εγώ σας ανακάλυψα πριν από 5 χρόνια, εντελώς τυχαία, στις Κυκλάδες, σε ένα μαγαζί που είχε μόνο βιολογικά προϊόντα. Και σταμάτησα στο δικό σας, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, διαβάζοντας τα συστατικά, είδα ότι μόνο το δικό σας δεν έχει άλλα συστατικά. Εν τω μεταξύ το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ έχω και πρόβλημα ξηρασίας και πρόβλημα αλλεργικό και δεν μπορώ να βάλω απολύτως τίποτα και τα μόνα που έβαζα παλιά ήταν και τις Λαρός Ποζέ, τα οποία δεν τα άντεχα κιόλας. Τα δικά σας τα έχω 5 χρόνια. Και δεν έχω αλλάξει καλά. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Από τη Γαλλία τώρα, έτσι. Αυτό είναι το βραβείο μας. Γαλλία από το Παρίσι. Είναι τιμή μας, ειλικρινά. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώντας τα προϊόντα αναντικατάστατα. Και πόσο σημαντικό που μια γυναίκα, που γυναίκες είμαστε και πήρε πίσω να αλλάζουμε προϊόντα, το να μην είμαστε σταθερές και να επιλέγουμε συγκεκριμένα μια εταιρεία, νομίζω αυτό και από μόνο του δεν χρειάζεται κάτι άλλο να υποθεί. Και δεν αλλάζουμε τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Μαυρουδή, πείτε μου κάτι, γιατί θα αναρωτιέται πολλοί κόσμος. Τα προϊόντα συνομιλείται με τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη και γίνεται συγκεκριμένη αποστολή. Υπάρχουν καταστήματα εκεί ενδεχομένως που μπορεί κάποιος να τροφοδοτείται από τις κρέμες, τα καλλιτικά και όλα αυτά. Δίνω το site τους στο Παρίσι. Τόσο εύκολα. Αυτό την αλήθεια δεν έχω βρει, αλλά εγώ φέρνω την Ελλάδα. Αγοράζω όταν πηγαίνω, παραγγέλνω στο site το καταπληκτικό ποσότητα που έχετε, που είναι πανεύκολο. Στέλνω και σε φίλους δώρο στην Ελλάδα. Αλλά εδώ έχω μαζέψει πάρα πολλές φίλες επίσης που έχουν αρχίσει και αγοράζουν. Μπράβο. Γιατί κάνουν την ώρα. Και μάλιστα πριν 3 ώρες βγήκε το καινούριο μας e-shop, το οποίο είναι πρότυπο σε διεθνές επίπεδο, bioaromacrete.com. Μάλιστα. Για να δουν πραγματικά μια καινούργια οπτική. Κυρία Μαυρουδή, σας ευχαριστώ. Δώσατε μια επιπρόσθετη έτσι ταυτότητα στον κόσμο που δεν γνωρίζει σε ό,τι έχει να κάνει με την πρακτική χρήση τελικά όλων αυτών των εξαιρετικών βιολογικών προϊόντων που μας έφεραν αυτοί οι εξαίρετοι άνθρωποι σήμερα στο καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
το Παρίσι είμαστε εδώ, ήμασταν εδώ. Ναι, ναι, Γαλλία, Γαλλία. Γαλλία, τώρα λοιπόν, πού ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να συνεχίσετε όπως είσαστε. Να πούμε μόνο για το... εγώ κοιτάω. Βέβαια. Έχω δώρο. Μα είναι δυνατόν να μην ζητούσε δώρο η Χριστιανά. Με τίποτα, ξεκασέ το. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε. Τρεις οι τυχεροί. Τρεις. Σετ αρωματοθεραπείας. Ναι. Καλέστε 28 10 39 8000, παρακαλώ. Και οι τρεις τυχεροί, τυχερές. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα περιορισμό. Θα κερδίσουν ένα σετ αρωματοθεραπείας ολοκληρωμένο. Η πιο πράσινη εταιρεία της χώρας. Με τα εξαιρετικότερα έτσι, προϊόντα, βιολογικά. Τι να σας πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε στην παρέα μας. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί αν απομονώσει κάποιος το κομμάτι του επιχειρήν, το κομμάτι με το οποίο ασχολείστε με την Bioaroma, γνωρίσαμε και μία πτυχή του εαυτού σας που πραγματικά αξίζει να περάσει προς τα έξω στον κόσμο. Γιατί σε τέτοιες στιγμές πρέπει από κοινού όλοι να είμαστε πιο δεμένοι από ποτέ. Είτε πρόκειται για ζευγάρια, είτε για φίλους, είτε για συγγενείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Έχετε την αγάπη μας. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά. Κι όλα τα φώτα ανάψαν. Ήταν το κορμό.